Επικεντρωμένη στις τελευταίες 100 μέρες του Ναπολέοντα και στη μεγάλη του αγάπη για το Παρίσι, είναι η έκθεση Ο Ναπολέον και το Παρίσι. Όνειρα μιας πρωτεύουσας που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες της στο Μουσείο Καρναβαλέ στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Μεγάλου Στρατιλάτη, το Παρίσι έγινε το επίκεντρο της πολιτικής, κοινωνικής και διπλωματικής ζωής της μεγάλης αυτοκρατορίας. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο Βοναπάρτη αποδίδονται μερικά από τα πιο σημαντικά έργα που μετέτρεψαν την πόλη σε μια μοντέρνα λειτουργική Μητρόπολη. Έκτισε τρεις γέφυρες, επιπλέον πεζοδρόμια. Βελτίωσε την αρρύθμιση των δρόμων και των σπιτιών. Ανέπτυξε ένα εντυπωσιακό δίκτυο για τη μεταφορά του νερού, δημιουργώντας πολλά συντριβάνια. Το πρόβλημα του νερού ήταν πολύ έντονο εκείνη την εποχή. Ο Ναπολέον είχε πάντα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των εκστρατιών του, μεγάλο ενδιαφέρον για την πρωτεύουσά του. Ακόμα και όταν βρισκόταν στο κέντρο της Ρωσίας, στο Κρεμλίνο. Ακόμα και όταν η Μόσχα καιγόταν, είχε πάντα στο μυαλό του να υπαγορεύσει νόμους και διατάγματα για την οργάνωση, για παράδειγμα, της Κομετή Φρανσέζ, που ήταν στο Παρίσι. Στην εκθέση παρουσιάζονται 134 γραβούρες, πολλά νομίσματα, μετάλλια και παράσημα, 53 ζωγραφικά έργα, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, κοστούμια και πολλά άλλα αντικείμενα εκείνης της εποχής. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία ιδέα να συνδέσουμε την αυτοκρατορία, το Παρίσι και τον Ναπολέοντα. Είμαστε στο μέσο του εορτασμού των 200 χρόνων από εκείνη την εποχή. Πριν από 10 μέρες γιορτάσαμε την είσοδο του Ναπολέοντα στο Παρίσι. Είναι αυτή η σκηνή που βλέπετε εδώ. Το Μουσείο Καρναβαλέ είναι αφιερωμένο στην ιστορία της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Η έκθεση Ο Ναπολέον και το Παρίσι, όνειρα μιας πρωτεύουσας, θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 30 Αυγούστου.